Μεγάλο είναι το διάστημα που οι εργαζόμενοι στο Γενικό Νοσοκομείο τη Καβάλα έχουν ξεκινήσει τι διαμαρτυρίε για τα πολλά και σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Ωστόσο, τα προβλήματα δεν βρίσκουν μόνο το νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και του ιατρού του νοσοκομείου, οι οποίοι εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι σε έλλειψη. Μεγάλο προβληματισμό, ωστόσο, φέρνει το γεγονό πω δεν είναι μόνο η έλλειψη που του έχει ισοπεδώσει, αλλά και οι συνεχεί μετακινήσει που αναγκάζονται να κάνουν σε γύρω νοσοκομεία λόγω τη κατάσταση αυτή. Ε, ναι, κοιτάξτε, είναι ένα φαινόμενο το οποίο ξεκίνησε τα χρόνια. Τη της πανδημίας, ε, τότε γινόταν επίκληση εκτάκτων αναγκών για μετακινήσεις των συναδέλφων στα, στα νοσοκομεία. Παρ' όλα αυτά αυτό το φαινόμενο συνεχίστηκε ως ε, μια λύση ανάγκης καταρχάς, η οποία όμως έγινε μόνιμη. Έχουμε λοιπόν το φαινόμενο συνάδελφοι να μετακινούνται σε νοσοκομεία της Δράμας, της ε, Ξάνθης, των Σερών. Μιλάμε για ειδικότητες όπως οι ανησυσιολόγοι, ε, οι παθολόγοι, ε, ακόμα και οι νεφρολόγοι έχουν, ε, έχουν μετακινηθεί. Ε, είναι ένα φαινόμενο το οποίο εμεί το στυλιτεύουμε, το καταγγέλουμε, είμαστε αντίθετοι. Ε, Εκτό το ότι η έννοια τη μετακίνηση είναι απαράδεκτη, γιατί παίρνουν ένα γιατρό, τοποθετούν σε ένα άλλο νοσοκομείο, ε, στέλνοντά να εφημερεύσει κάπου που δεν έχει ιδέα ούτε πώ λειτουργεί, ούτε του ασθενεί γνωρίζει τίποτα. Είναι, γενικά είναι επισφαλέ ε, όλο αυτό. Αλλά και το νοσοκομείο το δικό μα, το οποίο μένει πίσω τι αντίστοιχε μέρε, χωρί του συναδέλφου οι οποίοι μετακινούνται. Ε, είναι ένα φαινόμενο ε, αρνητικό γιατί εκτό των άλλων μιλάμε για ένα νοσοκομείο όπω το δικό μα, το οποίο έχει αυξημένη προσέλευση, πόσο μάλλον τώρα τις μέρες πλησιάζουν σιγά σιγά οι ολταστικές και θα ακολουθήσει και η έναρξη της τουριστικής περίοδου, είναι τεράστιες οι ανάγκες και πραγματικά δεν μας περισσεύει ούτε μισός γιατρός. Πόσο μάλλον ότι ζητάμε και έξτρα προσλήψεις σε προσωπικό. Έτσι. μιλάμε για ένα σύνολο 160 μόνιμων θέσεων, οι οποίες θα πρέπει να αναθεωρηθούν προς τα πάνω και είναι και αυτό ένα από τα αιτήματά μας όσον αφορά τον οργανισμό του νοσοκομείου είναι καλυμμένε 100 από μόνιμου και 20 από επικουρικού γιατρού. Άρα, μιλάμε για το υφιστάμενο οργανόγραμμα έχει ελλείψει και παρόλα αυτά, εμεί θέλουμε γιατρού κατά καιρού στα όμορφα νοσοκομεία. Ωστόσο, κατά καιρού σα έχουμε ακούσει που λέτε για τα προβλήματά σα, κάνετε τι απεργίες σα. Προφανώ εισακούγονται τα ζητήματά σα. Ωστόσο, έχετε δει να υπέρχεται κάποια λύση, έστω και σε ένα από αυτά. Όχι, όχι. Παρόλο που είμαστε διαρκώ σε μια αναζήτηση λύσεων, δεν βρίσκουμε ανταπόκριση. Οι μετακινήσει έχει που φωνάζουμε χρόνια, θα έλεγα πια. συνεχίζονται αμύωτε. Παρ' όλα αυτά, σκοπό δικό μα είναι να κινητοποιήσουμε την κεντρική εξουσία, αλλά και τον, τον κόσμο, του ασθενεί οι οποίοι επισκέπτονται το νοσοκομείο μα, προσέρχονται μάλλον στο νοσοκομείο μας, για να ξέρουν ακριβώ την κατάσταση την οποία επικρατεί.